Εκεί είναι η Όμιλη. Η Καλαμάτα είναι πολύ δραστήρια. Είναι αυταθλητισμό. Σε έναν αθλητισμό έχουμε τρεις ομίλους, τον Ποσειδώνα, τον Αιώλο και έναν τρίτο. Τον ΟΚ. Τον ΟΚ. Οι οποίοι είναι εδώ πέρα. Το μεσημέρι θα ανήσαστε, θα βλέπατε σκαφάκια με τα παιδιά. Είχαν βγει έξω. Ιωνέα. Και εδώ λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι είναι φυσική ακτή, χωρίς κανένα έργο σήμερα. Φαντάζομαι αυτό που είπε ο Δήμαρχος, το τρίγωνο που πέρασε το υπερταμείο πρέπει να είναι αυτό εδώ. Αυτό. Έως εδώ. Έως εδώ, άνω στον Κυλάκο. Όλο δηλαδή. Όλο. Κόκκινη γραμμή και πάνω, μεταξύ κόκκινης και πράσινης. Κόκκινης και πράσινης. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Αν, η εγκεκριμένη. Αυτό έχει εγκριθεί το 12, έχει περάσει σε ΦΕΚ. Μια ιδέα να έχουμε των βαθών, εδώ είναι 8 μέτρα, κύριε Λιμενάρχα, τόσο δεν είναι. Εδώ είναι 8 μέτρα είναι, αλλά έχω μεγάλες αμφιβολίες για την, για την ακρίβεια της εβδομέτρησης, είναι πάρα πολύ παλιά η εβδομέτρηση. Εδώ είναι μια μικρότερη λεκάνη. Α, υπάρχει μια, αυτή εδώ πέρα, ναι, υπάρχει μια δέσμευση, είναι αυτό που λέμε μπροστά μας. Είναι το κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο μας αφυλάζονται τα υποβρύχια καλώδια, δεν πω είναι υποβρύχιο καλώδιων, τηλεφωνικών, και μέσα από αυτή την μεταλλική κατασκευή τα φορτώνουν, τα ξεφορτώνουν σε πλοία για να πάνε να την ποτήσουν. Περίπου 4 το χρόνο είναι η κίνηση. Ναι, 4 πλοία το χρόνο που κάνουν φορτοεκπόρτες καλωδίων από τη Γερανογέφυρα. Δεν πάει όμως αυτό να είναι ένα στοιχείο δέσμευση, δεν μπορεί να το αγγίξουν. Σας είπα το. Ναι, είναι πολύ σωστά. Άρα ο χώρος αυτός είναι το μόνο στην Ελλάδα αυτό, έτσι. Ναι. Διαθέσιμο. Άρα έχει και στρατηγική σημασία. Και τώρα τελευταία, να έχω καταλάβει, η απέναντι πλευρά αυτή, μπροστά στην αποθήκη, έχει δοθεί σε ένα ιδιωτικό, σκάφος, στο Sapphire. Μέσα στην αποθήκη, και έχουμε κάνει τεχνική εγκατάσταση για το υποσταθμό.